Καλοκαιρινή κακοκαιρία εξπρες με έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνούς και αστραπές στο νησί μας, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε εγρήγορση. Καλό χειμώνα. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Καλό χειμώνα σίγουρα. Καλός καιρός, καλό για τις ελιές, αλλά όχι για τα μπέλια. Εντάξει, θεωρώ πως είναι λίγο υπερβολικό τώρα για Ιούνιο. Χάλια. Ο καιρός δεν είναι καλός. Ειδικά για τουρισμό, όπως είμαστε εμείς που ήρθαμε για τρεις μέρες να απολαύσουμε την Κρήτη. Αλλά έχει πολύ καλή θερμοκρασία, έχουμε καλή ψυχολογία, θα περάσουμε καλά. Στα Χανιά η βροχή ανέτρεψε τα σχέδια των ξένων επισκεπτών, ενώ όσοι αποφάσισαν να κινηθούν στην πόλη χρειάστηκαν αδιάβροχα και ομπρέλες. Το οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται στο μάτι ακραίων καιρικών φαινομένων με έντονες βροχοπτώσεις πρωτοφανούς έντασης και διάρκειας για την εποχή, όπως δήλωσε ο Γιάννης Στεφανάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες σιτηρών και οπροκυπευτικών σε όλες τις κοινότητες. Με αυτή την αεροποτή που είχαμε από χθες το βράδυ, καταστράφηκαν τα πάντα. Σε πολλές περιπτώσεις η διάβαση, η πρόσβαση από το αγροτικό δίκτυο είναι αδύνατη, γιατί έχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι. Μεγάλα ύψη βροχή σημειώθηκαν τόσο στο Ηράκλειο όσο και στην περιοχή των Μαλίων, με τους δημότες και επισκέπτες να σχολιάζουν το βροχερό σκηνικό του καιρού στις αρχές Ιουνίου. Να κάνουμε λίγο υπομονή, το καλοκαίρι έρχεται, θα τραβήξει. Θα έχουμε και το Νοέμβριο, καλοκαίρι, το Δεκέμβριο. Αλλάξαν οι εποχές. Όπως και να το κάνουμε, έχουν αλλάξει. Όπως αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν και οι εποχές. Θα πρέπει να αντιληφθείτε εσείς και όλος ο κόσμος ότι δημιουργούμε ένα μέλλον στην Ελλάδα και όχι μόνο που αλλάζουν τις εποχές. Εμείς τις αλλάζουμε τις εποχές. Ιούνιο, ποτέ. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι τώρα. Βέβαια, τι να κάνουμε. Άμα έχουμε βροχοπτώσεις, γιατί θα ζοριστούμε με το νερό. Χθες είχαμε διακοπή στην περιοχή τη δικιά μου. Πρόκειται για τον πιο ψυχρό Μάιο από το 2010 για την Κρήτη, τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας σημειώθηκαν στη Σαμαριά, στο Τζερμιάδο, στα Ανόγια, στο ποταμό Λασιθίου, στο Ασκήφου, στο Φουρφουρά, στα Σταυράκια και στην Ασίγωνιά. Με τόση ξηρασία που είχαμε, νομίζω ότι είναι ευλογία Θεού αυτό. Γιατί θα ποτιστούν αφενός με όλα τα χωράφια. Καλός καιρός. Νομίζω ότι κάνει καλό στη γεωργία γενικά. Και το 2015 είχε κάνει μια ηλεκτρική καταιγίδα, αλλά άστραφτε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έβρεσε. Ο Θεός τα κάνει. Η φύση. Πολύ καλός ο καιρός. Δροσερό, μια χαρά. Εμείς τον αλλάξαμε. Εμείς αλλάξαμε τις καιρικές συνθήκες. Όπως σχολιάζουν οι ειδικοί, πρόκειται για ένα σύστημα χειμερινού τύπου έκπληξη, το οποίο ολοκληρώνει τον κύκλο του απόψε το βράδυ, ενώ από αύριο και για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες.